Να προχωρήσω εγώ, παιδιά. Άρα, θέλω να γυρίσουμε στην Πάτρα. Έχουμε σε εξέλιξη την έρευνα αυτή και όχι μόνο ανοιχτή. Είπαμε ότι η προσπάθεια γίνεται παράλληλα για να βοηθηθούν και άλλοι συνάνθρωποι και θέλω, φίλοι μου, να πάμε στην υπόθεση των παιδιών στην Πάτρα. Ήρθαμε σε επαφή με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, που νεκροτόμησε το κοριτσάκι των 9 χρόνων, που δεν έχει συμπληρώσει ούτε μήνα που έφυγε από τη ζωή. Αυτό το κοριτσάκι που ήταν, από ό,τι είδα, και η μεγάλη αδυναμία και των γονιών της, από αυτά που θα ακούσουμε και στην πορεία. Μάλιστα, ακούμε και τη μητέρα που λέει ότι ακόμη δεν έχω ανοίξει την πόρτα του δωματίου της. Δεν αντέχω να το κάνω αυτό. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν, μεταφέρουμε εμείς την κουβέντα που είχαμε με τον έμπειρο με ιατροδικαστή και μας λέει τι παρατήρησε, τι είδε ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, έτσι με την εμπειρία που έχει από την νεκροδομή που έκανε στο κοριτσάκι των 9 χρόνων. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Εσείς είχατε νεκροτομήσει την 9χρονη, έτσι? Ναι, το τελευταίο από τα παιδάκια που πέθαναν. Αυτός ο θάνατος, κύριε Μπουζιάννη, είναι απροσδιορίστος? Απροσδιορίστη αιτία. Δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα αιτίασης θανάτου. Καρδιακή ανακοπή ήταν? Όχι. Η καρδιακή ανακοπή είναι ένας όρος άτυπος. Επόμενο να σταματήσει η καρδιά να λειτουργεί. Άρα πρέπει να βρεθεί η αιτία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σώνει και καλά είναι καρδιογενής η αιτιολογία θανάτου. Μπορεί να είναι και από άλλα αιτία, τα οποία δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Από την νεκροτομή δεν βρέθηκε άκρη? Μακροσκοπικά δεν βγήκε κάτι, όχι. Περιμένετε τις τοξικολογικές εξετάσεις? Ναι, και τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Η ερώτηση που επαναλαμβάνεται τελευταία είναι αν υπήρχε γενετικό πρόβλημα στα παιδιά που χάθηκαν. Τα δύο παιδιά είχαν διαφορετική αιτία. Το ένα είχε ελευχαιμία, το άλλο είχε πρόβλημα στην καρδούλα του. Δεν είναι για να πάμε προς το γενετικό. Για να το πηγαίναμε προς το γενετικό, έπρεπε και τα τρία παιδιά να μας βγουν με την ίδια αιτία. Με κάποια προδιάθεση, μάλλον. Για το παιδί που νεκροτομήσατε, λένε ότι είχε τετραπληγία. Λένε ότι ήταν τετραπληγικό. Από τι το έπαθε? Τον περασμένο Απρίλιο μου είπαν ότι εμφανίστηκε. Δεν κούναγε ούτε χέρια ούτε πόδια. Από τι του δημιουργήθηκε? Εσείς από την νεκροτομή δεν μπορείτε να βρείτε άκρη σε αυτό? Προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι μη οξυγόνωση του εγκεφάλου για να μείνει τετραπληγικό. Από τι έγινε, δεν το ξέρω. Η τοξικολογική και η ιστολογική, κύριε Μπουζιάννη, μπορεί να δώσει την απάντηση? Ναι, βεβαίως. Για να δούμε τι προκάλεσε το θάνατο. Τι προκάλεσε όμως και τη μη οξυγόνωση του εγκεφάλου. Εδώ είναι το θέμα. Αυτό από πού θα το βρεις? Δεν μου λες, τι χρώμα είναι η κουβέρτα? Ακούσαμε τον ιατροδικαστή, τον κύριο Μπουζιάννη, να μιλάει για την νεκροτομή που έγινε, για την αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων από ιστολογικά και τα άλλα που θα γίνουν τα εργαστηριακά, αλλά και τα τοξικολογικά και ιστολογικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τι είναι αυτό που προκάλεσε, έχουμε, σου λέει εδώ, την πάθηση αυτή τη συγκεκριμένη στην μικρή, το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε τι προκάλεσε. Δείχνει ότι δεν είχε επαρκή οξυγόνωση ο εγκέφαλος, ναι, αλλά τι το προκάλεσε όλο αυτό, την τετραπληγία, τι την προκάλεσε? Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε ο κύριος Μπουζιάννης, με τη διακριτικότητα.